Θα πάμε Σαντορίνη, καθώς η Εύη κυνήγησε το ρεπορτάζ, το έχει ψάξει. Θα αναφερθούμε στο μοναδικό μουσείο για την χαμένη Ατλαντίδα. Βρίσκεται στη Σαντορίνη και κάποιος εκεί μπορεί να εξερευνήσει τον μύθο, σωστά το χαμένο μύθο, να ενημερωθεί και να έτσι αυξηθεί και η αδρεναλίνη κατά κάποιο τρόπο. Σε πολλές περιπτώσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό συμβαίνει. Εύη, πάμε στον κύριο. Γιώργος Κουκουλάς είναι εμπνευστής της ιδέας του Μουσείου για τη Χαμένη Ατλαντίδα και ο κύριος Νίκος Κοντής, ο δημιουργός του Μουσείου για τη Χαμένη Ατλαντίδα. Λοιπόν, πάμε να τους συναντήσουμε και να τους καλησπερίσουμε. Ξέρετε ότι η Ατλαντίδα είναι το πιο διάσημο μυθολογικό νησί όλων των εποχών. Οπότε τι γίνεται τώρα εκεί στην συγκεκριμένη δομή, στο συγκεκριμένο μουσείο? Κύριε Κουκουλά, να ξεκινήσω με εσάς. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Καλός ο πρόλογος, αλλά αν δεν πάρει το λόγο ένας άνθρωπος που γνωρίζει. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ναι, από το 2019, από το Μάη του 2019, δημιουργήσαμε αυτό το μουσείο για την Χαμένη Ατλαντίδα. Η ιδέα ήταν ότι σύμφωνα με την έρευνα που είχαμε κάνει και όλο το υλικό που είχαμε μαζέψει, η Σαντορίνη είναι η πιθανότερη τοποθεσία, αν πούμε ότι υπήρξε η Ατλαντίδα, για να, σαν τοποθεσία για το μύθο αυτό. Σκεφτήκαμε με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να δώσουμε αυτό το μύθο και όλα τα ιστορικά μυθολογικά στοιχεία που τον ακολουθούν, που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Και καταλήξαμε μαζί με τον φίλο μου τον Νίκο ότι μια πολύ καλή ιδέα θα ήταν να φτιάχναμε ένα μουσείο. Και επειδή αυτό το μουσείο δεν έχει εκθέματα, δεν μπορούμε να έχουμε φυσικά εκθέματα, έπρεπε όλη την πληροφορία να τη δώσουμε μέσα από καινούργιες, νέες, καινοτόμες τεχνολογίες, όπου εκεί ο Νίκος και η ομάδα του καταφέρανε να βγάλουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Πάμε και στον κύριο Κόντι. Είναι δημιουργός του Μουσείου για την Χαμένη Ατλαντίδα. Να μας πει περισσότερα. Πόσο δύσκολο ήταν να γίνει πράξη αυτή η ιδέα? Ήταν αρκετά δύσκολο. Ήταν και περίπλοκο και έπρεπε μέσα από όλο αυτό το εγχείρημα να βγάλουμε την απλότητα στον κόσμο, την προσβασιμότητα, να το κατανοεί εύκολα και όλο αυτό ταυτόχρονα πέραν του εκπαιδευτικού χαρακτήρα να έχει και ψαγωγικό χαρακτήρα. Και νομίζω το έχουμε πετύχει με το παραπάνω, γιατί άμα δείτε και τις κριτικές που γράφει το κοινό στο ίντερνετ και στις διάφορες εφαρμογές, έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Ενώσαμε τεχνολογία, ψυχαγωγία και εκπαίδευση και πολιτισμό, τέσσερα πράγματα σε ένα, με μια φοβερή απλότητα, παρόλο τη φοβερή περιπλοκότητα που υπάρχει από πίσω. Μάλιστα. Και η ανταπόκριση αυτή τη στιγμή, οι κριτικές πώς είναι, για πείτε μας. Είναι εξαιρετικές. Τα σχόλια συνέχεια από μικρούς και μεγάλους είναι πολύ, ότι τους αρέσει πάρα πολύ η εμπειρία, ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογο το μουσείο, ότι θέλουν να ξανάρθουν, ότι έχουν συγκλονιστεί. Και Έλληνες και ξένους ταυτόχρονα, έτσι, γιατί το κοινό στη Σαντορίνη είναι παγκόσμιο. Οπότε θεωρούμε ότι το έχουμε πετύχει και με το παραπάνω το στόχο μας. Κύριε Κουκουλά, ξέρετε ότι πρωτοτυπεί ή μάλλον πετυχαίνει αυτός ο οποίος πρωτοτυπεί. Σκέφτεται διαφορετικά και κάνει πράξη και την έμπνευσή του. Αυτό έγινε και στην περίπτωσή σας, η αλήθεια είναι, και σε ένα νησί, σε μια τουριστική περιοχή, που αυτή η πρωτοτυπία και αυτή η έμπνευση διαφημίζει από πίσω και όλη την Ελλάδα. Ναι, είναι αλήθεια. Σε όλη την λογική της ιδέας μας ήταν ότι θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν εξαιρετικές επιχειρήσεις, εγχειρήματα που έχουν γίνει σε αυτό το νησί, αλλά τα περισσότερα στοχεύουν σε πράγματα τα οποία είναι, ας το πούμε, mainstream, συνηθισμένα. Φοβερά εστιατόρια, ξενοδοχεία, τουριστικές υποδομές. Θέλαμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό, το οποίο να αποτελέσει και ένα νέο πόλο έλξης για τον επισκέπτη να έρθει στο νησί. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα από το μύθο της Ατλαντίδας, η Σαντορίνη έχει μια πολύ πλούσια ιστορία, προϊστορία με τον μινωικό πολιτισμό και ταυτόχρονα όλο αυτό δένει με την φιλοσοφία του Πλάτωνα, ο οποίος είναι ο πρώτος που μίλησε για την Ατλαντίδα. Είναι ένας τρομερός φιλόσοφος με φοβερή κληρονομιά πάνω στην φιλοσοφία και στην δυτική ιστορία. Οπότε καταφέραμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά και να δώσουμε στον επισκέπτη μια εμπειρία η οποία είναι
αξιομνημόνευτη και ξεχωριστή. Μάλιστα. Κύριε Κόντι, περνώντας στο πρακτικό κομμάτι που χρειάζεται να ξέρει ο επισκέπτης, να γνωρίζει για να έρθει και να δει από κοντά και να βιώσει όλη αυτή την εμπειρία, κάθε πότε είστε ανοιχτά, μπορεί κάποιος να κάνει προκράτηση, μιας και ήδη βρισκόμαστε σε τουριστική περίοδο, οπότε πολλοί προγραμματίζουν το ταξίδι τους για τη Σαντορίνη, γιατί όχι και μια επίσκεψη στο Μουσείο για τη Χαμένη Ατλαντίδα. Μπορούν να κάνουν προκράτηση εισιτηρίων από την ιστοσελίδα μας, lostpavlaatlantis.com, και να εξυπηρετηθούν την ώρα που εκείνοι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι στο μουσείο. Είναι ανοιχτό Δευτέρα με Παρασκευή, τα Σαββατοκύριακα. Είναι ανοιχτό καθημερινά, 10 με 7. Και τώρα που προφανώς θα έχουμε περισσότερο τουρισμό, αν παρακολουθείτε το site μας, θα έχουμε και περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Κουκουλά, κύριε Κόντι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και καλή συνέχεια στο εγχείρημά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά.